χώρες έρευνας. Βρίσκεται σε μια περιοχή κατάφυτα παλαιόδεντρα, ενώ περιπάνεται από μικρούς λόγους. Πολύ ήθελε την παραδόση για την γύρω περιοχή και τη δημιουργία του αρχείου. Το όνομά του, κατά μια εκδοχή, το πήρα από ένα γέρο που εμφανίστηκε και προειδοποίησε τους κατοίκους για επικείμενη τουρκική επιδρομή, έτσι ώστε να προετοιμαστούν και να μην καταστραφούν. Πιστεύοντας πως ο σωτήρας τους ήταν κάποιος άλλος, χωρίς ιδιαίτερη αναφορά σε κάποιο συγκεκριμένο, που άφησαν το χωριό Άγιος, τιμώντας το προστάτη τους. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, διαμορφώθηκε στη σημερινή του μορφή μετά από τις καταστροφές που είχε υποστεί προγενέστερα. Λέγεται δε ότι εδώ διαβάστηκε η πρώτη προκήρυξη της Επανάστασης του 1821 στην Εύβοια. Τον Άγιο επισκέφθηκε και ο βασιλιάς Όχων με την ακολουθία του στις 21 Σεπτεμβρίου 1841. Το χωριό κατοικούνταν συνεχώς από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, αλλάζοντας κατά καιρούς τοποθεσίες διάφορες. Χαρακτηριστικό του Αγίου είναι το γεφύρι. Ένα γεφύρι που η παράδοση θέλει το χτίσιμο του να συνδέεται με θρύλο για το στοίχημα μια αθώα κοπέλα. Το 2006 ιδρύθηκε το Λαογραφικό Μουσείο Αγίου μετά από πολύχρονες προσπάθειες και εγκαινιάστηκε την 1η Ιουνίου 2013. Στεγάζεται σε νεόχτιση το νεοκλασικό κτίριο. Η συλλογή του αριθμού 1000 περίπου εκθέματα, ενώ δίνεται η σπάνια ευκαιρία για στους επισκέπτες να περιγραφούν σημαντικό μέρος των εκθεμάτων. Όλα τα εκθέματα προέρχονται από δωρεές των κατοίκων του χωριού και της ευρύτερης περιοχής. Δίπλα στον Άγιο, σχεδόν ενωμένος, βρίσκεται ο οικισμός Βαβάρα, ενώ ειδικήθηκα υπάρχει της Νεδιψό. Επίνειο, δημιουργία των κατοίκων του Αγίου είναι ο οικισμός Αγιώκαπος, ενώ κοντά βρίσκεται και η παραφυλά σε περιοχή Πάτρα. Ο Άγιος Ειδιψού έχει υψώνει 110 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Ο Άγιος Ειδιψού βρίσκεται σε απόσταση 6 χιλιόμετρων από τα κουτρά της Ειδιψού και 14 χιλιόμετρα μακριά από την Ιστιαία. Η πλατεία του χωριού περιβάλλεται από ταβέρνες και μεζεντοπολία, ενώ πιο πάνω από αυτήν βρίσκεται ένα μικρό εξοπλίσιο, ο Άγιος Σάββας, όπου περιλαμβάνει γήπεδο μπάσκετ, μια μικρή παιδική χαρά. Ακριβώς δίπλα υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου που και παίζει τοπική ομάδα. Τέλος, 2 χιλιόμετρα πάνω από το χωριό βρίσκονται κατασκηνώσεις, στις οποίες κάθε καλοκαίρι γεμίζουμε πολλά παιδιά από Ελλάδα και εξωτερικό. Περιέχουν γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, ποδοσφαίρου, χώρους διαμονής φαγητού, παιδική χαρά και ένα αμφιθέατρο. Δίπλα από τις κατασκηνώσεις υπάρχει το εξοπλίσιο Παναγιάς, το οποίο και γιορτάζεται κάθε 15 Αύγουστο από χιλιάδες τουρίστες. Όλα αυτά είναι μερικά από τα στοιχεία που κάνουν το χωριό μας ενδιαφέρον και ελκυστικό για κάθε επισκέπτη, όποιο μήνα του χρόνου και αν έρθει. Όμως αυτά που πραγματικά ξεχωρίζει αυτόν τον τόπο και κάνει τον κάθε επισκέπτη να τον αγαπήσει και να του μείνει αξέχαστο για καιρό είναι τα έθιμά του. Το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα πραγματοποιείται το κάψιμο του Ιούδα. Ένα έθιμο πολλών χρόνων το οποίο έχει σβήσει από πολλά χωριά της Βόρειας Αίγυπτος και ο Άγιος είναι τα 20 χωριά που το διατηρεί μέχρι σήμερα, προσελκύοντας πολλούς ντόπιους και ξένους. Το κάψιμο συνοδεύεται τέλος με το πέταγμα μικρών και μεγάλων αερόστατων, κάνοντας τη νύχτα μέρα και την ατμόσφαιρα ρομαντική. Επιπλέον, είναι από τα λίγα χωριά που γιορτάζουν 15 Αύγουστο σε δύο ξεχωριστά εξοπλίσια της Παναγιάς. Ευχαριστώ πολύ.